πολλές φορές με ασφιχτικά πλαίσια. Οπότε στη διάρκεια αυτής της δουλειάς ήρθα φυσικά να επισκεφτώ και το αρχαίο θέατρο Λάρισας, κάποια χρονιά που δεν θυμάμαι, Γιώργο. Ήταν όμως λίγο πριν κάποια Χριστούγεννα, όταν είχε τεθεί ένα θέμα της απαλωτρίωσης των οικοπαίδων που βρίσκονταν ανατολικά του θεάτρου για να ελευθερωθεί η Ανατολική Πάροδος. Ήταν η πρώτη φορά που είδα το αρχαίο θέατρο της Λάρισας και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και το αγάπησα. Δεν θα σας πω για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, τα είπε όλα η κυρία Ντρόλια. Μήπως μπορώ να έχω τη φωτογραφία που είχε η κυρία Ντρόλια στο το θέατρο, τον Άγιο Αχίλιο και το Παρθένιο. Αυτό που θα προσπαθήσω να πω είναι πώς τα έργα που γίνονται και που έγιναν και γίνονται για το αρχαίο θέατρο Λάρισας υπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους 17 στόχους που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.